μήνα και καλή άνοιξη εύχομαι σε όλους. Την προηγούμενη Τρίτη είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο στις 26 Φεβρουαρίου. Εδώ θα ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας το τι συνέβη σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρχαν 4 θέματα εκτός ημερήσια διάταξης και 49 τακτικά θέματα. Στη διαδικασία των ερωτήσεων και τοποθετήσεων ήρθε ένα θέμα από όλες τις δημοτικές παρατάξεις με αφορμή το δικό μας άρθρο που αφορά τον θάνατο των 10 αδέσποτων σκύλων και 6 αδέσποτων γατιών. Εμείς με αίσθημα ευθύνης που θέλουμε να προάγουμε τον πολιτισμό της πόλης μας έχουμε πολλές φορές απευθυνθεί στη Δημοτική Αρχή και στον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον κύριο Σταματόπουλο ότι πρέπει να σεβαστούμε αλλά και να συνεπάρχουμε αρμονικά με τους τετράποδους φίλους μας. Υπάρχει η νομοθεσία 4039 του 12, ο οποίος ακριβώς ορίζει τι πρέπει να γίνει. Στην Τρίπολη λοιπόν, στο Δήμο Τρίπολης, γιατί είναι ένα πρόβλημα που έχουν και άλλοι Δήμοι, αλλά να είναι καλά οι άνθρωποι το έχουν λύσει δυστυχώς για μας, έχουμε το εξής φαινόμενο. Εδώ και ένα μισή χρόνο η Δημοτική Αρχή έχει νοικιάσει ένα χώρο για τη δημιουργία διαιτήματος μετά από 2 χρόνια καθυστέρηση. Δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι, αλλά όλοι θα θυμούνται τα ψέματα που μας έλεγε ο κ. Παυλής ότι είχε κάνει αλληλογραφία με την κοινωνική υπηρεσία, τα οποία τα αποκαλύψαμε τότε, γιατί δεν είχε ποτέ σχεδόν ασχοληθεί. Και το αποτέλεσμα αυτής της πράξης, το να βάζουν δηλαδή ασυνείδητοι και να σκορπάνε παντού διάσπαρτες, φόλες, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακόμα και ακαραίο θάνατο και σε συνάνθρωπό μας όταν βρίσκονται σε παιδικές χαρές σχολεία πλησίων, τοποθετούνται και το αποτέλεσμα ήταν λοιπόν αυτό. Αυτό το αποτέλεσμα έγινε θέμα σε όλη την Ελλάδα. Εμείς βέβαια τοποθετηθήκαμε να καλύψουμε όσο μπορούμε την ανεπάρκεια της Δημοτικής Αρχής, γιατί δεν τιμά κανέναν μας που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανεξάρτητα αν είμαστε αντιπολίτευση, να συνέχεια να μας καλύπτουν μέσα ενημέρωση πανελλαδικά, είτε μία φορά γιατί έχουμε τα σκουπίδια στον δρόμο, είτε τη δεύτερη φορά γιατί έχουμε ένα σκάνδαλο της Κερίτ, είτε γιατί έχουμε πάλι θανατηφόρα αδέσποτα από φόλες. Όλα αυτά λοιπόν σε μια πολιτισμένη πόλη όπως είναι η Τρίπολη, σε μια Ευρώπη του 2019 που πριν 1,5 περίπου χρόνο διεκδικούσαμε και την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, δεν μας τιμούν και αντιθέτως μας βάζουν ουραγό και σε αυτόν τον τομέα σε όλη την Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι καλό είναι η Δημοτική Αρχή να φροντίσει σε θέματα της καθημερινότητας, αλλά και όχι μόνο διαχειριστικά, αλλά περισσότερο με όραμα, να μπορεί να ανταποκριθεί στους δείκτες ανταγωνισμού που υπάρχουν στην Ευρώπη για τις ευρωπαϊκές πόλεις. Καλό είναι λοιπόν να δούμε τι κάνουν και όμορφοι Δήμοι μας ή Δήμοι σε άλλες περιοχές που μια και έχουν τα ίδια χρηματοδοτικά εργαλεία, έχουν την ίδια ικανότητα με εμάς, έχουν ίσως λιγότερη ή χειρότερη θέση από ό,τι βρισκόμαστε εμείς γεωπολιτικά και πώς μπορούμε να αντλήσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, κάτι που έχουμε δεσμευτεί ως παράταξη, αν μας τιμήσει ο κόσμος στις πρώτες 100 μέρες να φέρουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, δεν μπορεί η πόλη μας να βρίσκεται συνέχεια σε ένα τέτοιο τέρμα. Στενοχωριέμαι για αυτό που συμβαίνει. Ας ελπίσουμε ότι είναι το τελευταίο περιστατικό και πραγματικά νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε με συλλογικές προσπάθειες να μετατρέψουμε την Τρίπολη σε μια πόλη με αγάπη για τα ζώα, σε μια πόλη, εν πάση περιπτώσει, που να έχουμε τη δυνατότητα με κινητήρια τη δύναμη της νομοθεσίας, αυτό το ευαίσθητο θέμα να μην μας ξανασυγκλονίσει έτσι. Ένα άλλο θέμα που αναφέραμε και το κλείνω και αμέσως είναι ότι σύντομα και θα σας καλέσουμε πάλι μέσα στην εβδομάδα θα καταθέσουμε στην Βουλή των Ελλήνων αυτό που είχαμε δεσμευτεί ως παράταξη, το πόρισμα δηλαδή, όχι το πόρισμα, το φάκελο για την Κερίτ. Για ποιο λόγο μετά από τόσα χρόνια δεν έχει βγει ένα πόρισμα από τους ελεγκτές. Έχουμε τοποθετηθεί στο παρελθόν, ξεκάθαρα θεωρούμε ότι επειδή η σημερινή κυβέρνηση στηρίζει τη σημερινή Δημοτική Αρχή και της έχει δώσει και το χρήσμα, ότι συγκαλύπτεται από την κυβέρνηση τη σημερινή. Γι' αυτό το λόγο θα πάμε σε όλα τα κόμματα της Βουλής. Ένα τρίτο θέμα και πολύ σημαντικό είναι αυτό που είχαμε αναδείξει πριν περίπου 3 μήνες με ένα μέλος της παράταξης να κάνει πρόταση στον κύριο Καραλή
να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα ΚΟΑΤ. Μια διοργάνωση η οποία είναι το καλοκαίρι, ανεξάρτητα ποιος θα είναι δήμαρχος ή όχι, ποιος θα διοικεί τον τόπο, δεν πάει να είναι μια διοργάνωση η οποία θα έφερε 850 αθλητές 13-14 ετών και άλλους 1000 τουλάχιστον συνοδούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν φτάναν καν τα ξενοδοχεία της πόλης και αρνηθήκαμε και στο Δήμο Λεβηδίου. Συνεργάστηκα και εγώ με το πρακτόριο που επέλεξε η Δημοτική Αρχή να μπορούμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή τιμή. Τα βρήκαμε λοιπόν σε όλα ως ένα σημείο, ενώ η Δημοτική Αρχή με τον κολυμβητικό, με τον ΚΟΑΤ, την Ομοσπονδία, και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι αυτή τη διοργάνωση την πήρε ο Δήμος Βόλου. Και την πήρε ο Δήμος Βόλου γιατί ο Δήμος Βόλου κάλεψε μια διαφορά 4-5 ευρώ το άτομο που υπήρχε η διαφωνία στα οικονομικά. Άλλα λοιπόν λέει ο κ. Καραλής, άλλα λένε τα έγγραφα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι χάθηκε μια τεράστια διοργάνωση. Γιατί αυτή η διοργάνωση, όπως καταλαβαίνετε, θα έδινε μεγάλη τόνωση στην τοπική οικονομία. Έχουμε ένα κολυμβητήριο κλειστό, που είναι από τα λίγα στην Ελλάδα, και κάθε δύο μήνες έπρεπε να γίνονται εκδηλώσεις, ώστε να καλύπτουμε και το λειτουργικό έξοδο αυτού του κολυμβητήριου, που είναι πάρα πολύ μεγάλο και το πληρώνουν οι δημότες. Η εξαίρεση λοιπόν, άλλο θέμα, των συλλόγων αποτέλει καθαρισμού και φωτισμού. Το είχαμε φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε αντιδράσει η Δημοτική Αρχή. Έχουμε λοιπόν την απόφαση του Δήμου Ρόδου, που εξαίρεσε βάσει τη νομοθεσία τα πολιτιστικά σωματεία, αθλητικά, συλλόγου και ό,τι είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Και πέρα από αυτό, διευκρινίσαμε ότι υπάρχει, βρήκαμε και το συνήγορο του πολίτη ταυτόχρονα, γιατί είναι στο ίδιο άρθρο, ότι τι πρέπει να γνωρίζει ο κάθε διοκτήτη που έχει κενό ακίνητο, δηλαδή είναι ηλεκτροδοτούμενο, αλλά είναι κενό. Αυτό παίρνει απαλλαγή ή μείωση από την τέλη καθαριότητα του φωτισμού. Πρέπει να κάνει ο ίδιο αίτηση. Δεν περιμένουμε από τη Δημοτική Αρχή να καλέσει του πολίτε. Εδώ δεν του κάλεσε όταν η ίδια ΔΕΗ δίνει καταστάσει σε ηλεκτροδοτούμενα τα οποία διακόπτονται και πρέπει να του ενημερώσει. Τα αφήσαμε λοιπόν επί σειρά ετών και φτάσαμε 200% προ αύξηση. Έχει γίνει παρέμβαση και σε αυτό στη Βουλή. Μα είπε ο Δήμαρχο ότι θα βγει η υπουργική απόφαση. Κάθε φορά λοιπόν περιμένουμε τα λάθη δικά μα να τα καλύψει μια υπουργική απόφαση. Αυτό συμβαίνει σήμερα στο Δήμο της Τρίπολης. Δεν θέλει λοιπόν ο Δήμος Τρίπολης απλά διαχειριστές. Και τελειώνω και το κολλάω αυτό με τους διαχειριστές, γιατί έρχονται του καρναβάλι μας. Έρχονται οι αποκρίες. Μόνο του καρναβάλι μας έρχονται οι αποκρίες. Γιατί εμείς καρναβάλι δεν κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Είναι μια επιλογή της Δημοτικής Αρχής, δικαίωμά τους, αλλά δεν είναι δικαίωμά τους αυτή τη μέρα να διώχνουμε τον κόσμο, το δικό μας, τους συμπολίτες μας, σε γειτονικά καρναβάλια όπως είναι τη Μεγαλόπολη, στον Άφλιο. Όπως μας είπε ο κύριος Βρέντας πέρσι, ότι μπορούν να πάνε σε αυτά. Και τότε τον χαρακτηρίσαμε ως τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτισμού που θα γραφτεί στην ιστορία και με παγκόσμιο πρωτοτυπία ότι προτείνει στους συμπολίτες του να πάνε σε άλλα καρναβάλια. Προτείναμε λοιπόν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Και το πέρασε εντέχνως η Δημοτική Αρχή και ο κύριος Κακλαμάνος. Δεν το συζήτησε να το ζητήσαμε εμείς και το βάλαμε σαν πρόταση να ψηφιστεί. Εντέχνως όμως το αφήσανε. Έφτασε λοιπόν η Παρασκευή. Το άλλο Σαββατοκύριακο είναι οι αποκρίες και θα μπορούσαν να κάνουν ένα καρναβάλι μικρών μαθητών, μικρών παιδιών το Σάββατο το απόγευμα με έξοδα τα οποία η ίδια η παράταξή μας δεσμεύτηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να βρει χορηγίες από επιχειρηματίες και για να το λέμε κάτι έχουμε κάνει. Και να μην έχει κόστος ο Δήμος, να βγουν οι σύλλογοι γονών και κοινωνών να παρελάσουν τα παιδιά, να βγούμε να δούμε τα παιδιά μας. Δηλαδή, μιλάμε για 1000 μαθητές και περίπου 2000 γονείς, να κινηθεί λιγάκι η τοπική οικονομία και να ευχαριστηθεί ο κόσμος να το βγάλουμε από τα σπίτια. Δυστυχώς λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, ούτε φέτος έχουν διάθεση να το κάνουν. Θα πάμε όλοι στο μαγευτικό Κακούρι. Μια χαρά είναι το χωριό, έχει τη δική του ιστορία, αλλά δεν είναι αυτό το καρναβάλι που πρέπει να εκπροσωπηθεί σε ένα τόσο μεγάλο Δήμο. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι του χρόνου θα επανέλθουμε στις καναβαλικές εκδηλώσεις με ό,τι σημαίνει αυτό σε θετικό πρόσημο για το Δήμο μας. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι καλή άνοιξη.